Κυρίε και κύριοι του κυριαρχικού ποδοσφαίρου τη Προκυκλάδα, καλησπέρα εδώ στο δημοτικό γήπεδο Εμμούπολη. Έκτη και πρώτη τελευταία αγωνιστική για τον πρώτο γύρο του αλφατοπικού. Και ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε. Αθλητικό όμιλο Σύρο αντιμετωπίζει την άλλη μέρα, ή αν θέλετε, η ομάδα που βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 10 πόντου, 3 νίκε και μόλι μία ισοπαλία. Αντιμετωπίζει την ομάδα που βρίσκεται στην τρίτη θέση και απέχει μόλι 2 βαθμού από την κορφή. Την ομάδα τη άλλη μέρα, η οποία έχει 8 πόντου, 2 νίκε, 2 ισοπαλίε και μόλι μία ήττα. Αυτή από τον έδρα τη Σύρου στο προηγούμενο παιχνίδι που επισκέφτηκε τον νησί της Σύρου όταν ιτήθηκε με ένα 0 σε παιχνίδι που σαφώς δεν χρειάζεται να πούμε λόγια για την ποιότητα του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι το οποίο βρίσκεται πρώτο πυλόν και είναι το πρώτο για την προτελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, την έκτη στον Αλφα όμιλο του Αλφατοπικού. Δύο ομάδες οι οποίες θέλουν την νίκη για ευνόητους λόγους. Από τη μία, ο Σύρου θέλει την νίκη για να μείνει μόνος πρώτος μετά την ολοκλήρωση και αυτής της αγωνιστικής, καθώς ο Αθλητικός Όμιλος Πάγου έχει το ρεπό και το πραγματοποιεί αυτή τη βδομάδα. Ενώ από την άλλη, η Ανομερά θέλει νίκη ή ισοπαλία για να πάρει όσο γίνεται περισσότερους πόντους από αυτό το ντέρμπι και ουσιαστικά να ξαναμπεί δυναμικά στην υπόθεση των δύο πρώτων πρωτομήχων θόσεων. Η πρώτη οδηγεί απευθείας στη διαδικασία του μπαράζ, η δεύτερη σε ένα μίνι μπαράζ με τον δεύτερο του δεύτερου ομίλου. Πάμε να δώσουμε συνθέσεις των δύο ομάδων, ξεκινώντας από τους γηπεδούχους. Για την ομάδα του Αόσυρου, Καραμαλίγκα, Καρδινεστία, Σταμούλη, Βαβουράκη, Κόκα, Σούρλα, Τερόλη, Περιάλη, Τζόρτζ Σαματίου, Ελκάντη και Πρίτε, ο αρχηγό είναι η 11 του κυρίου Πούλου. Για την ομάδα τη Άνω Μερά, Αγγελίδη, Καπνιστία, Κουτσούκο, Λάμα, Θεοδωρακάκη, Θεοχάρη, Κεραμιτά, Τόσκα, Κέκελη, Τουρέ, Διαϊέ και Πετρά είναι η 11 του κυρίου Τζιόβα. Στον πάγκο για την ομάδα του Αοσύρου, Περιάλη, Ξυγκάκη, Δημόπουλο, Κριτικό, Βελέτα, Μαραγκό δεν ξεκινάει ούτε σήμερα. Βασικό και Μητσόπουλο είναι 18 που βρίσκονται στον πάγκο. Ενώ για την ομάδα του κύριου Τζιόβα, όπως προείπαμε, Βλής Νάκης, Γκοράρη, Κιούσης, Κουσαθανάς, το πάλι σας Μομίτης και Κουτσούκος είναι η 18η, η οποία ήρθε εδώ στη Σύρο πριν από λίγη ώρα για αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Είναι το δεύτερο που πραγματοποιείται ταυτόχρονα με μισή ώρα ακόμα καθυστέρηση από το μάτι της Σύρου σας με τα Σύρου. Η εκταγωνιστική ολοκληρώνεται με το μάτι το ντέρμπι στην Τίνο στενή Αοτίνου αύριο το μεσημέρι. Γιατί στην αμέτρηση είναι ο κύριος Ζαράν, βοηθούμε στον κύριο Αρμακόλα, τον κύριο Νομικό. Αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Ο Αόσυρο, ο οποίος προέρχεται από την νίκη 6-0 επί του Αοτίνου, ενώ η Άνω Μερά 2-2 με τον Άο Πάγου στη Μύκονο την προηγούμενη εβδομάδα, Πέμπτη και Σάββατο έγιναν τα παιχνίδια. Στη σέντρα θα είναι η ομάδα της Άνω Μεράς, με τον Τουρέ και τον DIA. Ο DIA, ο οποίος όπως θυμόμαστε όλοι στο μάτς με τον Έαντα, είχε ένα καταπληκτικό σούτ, ίσως η καλύτερη στιγμή της Άνω Μεράς. Ο κύριος βρίσκεται εκτός περιοχής είναι ο Τουρέ για την Άνω Μερά, με εποπτεία πάντα του Σταμούλη που τον έχει man to man, και ο Βαβουράκης βέβαια πίσω σε περίπτωση μη φύγει σε αντεπίθεση κάποιος παίκτης της Άνω Μεράς. Πρίντερς εκτελεί το corner, η κεφαλιά από τον Ελκάντι, η αλλαγή δηλαδή του Περιάλ με τον Ελκάντι. Βαβουράκης, Τερόλη, καταπληκτική τρίπλα πάνω στον Τόσκα, πρώην παίκτη του Αομικόνου, φάουλ από τον Θεοχάρη, τα λέει κάπως και με τον Τερόλη, ο οποίος πάει να ζητήσει και το λόγο. Τερόλης, ο οποίος είναι γνωστός για τον οξύθιμο χαρακτήρα του, κίτρινη τον Θεοχάρη, πρώτη κίτρινη στο μάτς και στον Τερόλη. Νίκη με ψυχολογικό πιο πολύ βαθμό ήταν το 1-3 του Αοτίνου. Με τους Μικονιάτες να προσπαθούν τον DIA να μην μπορεί να πάει πρώτος στην μπάλα. Σούρλας θα χάσει από τον Πετράη, ο οποίος είναι πολύ γρήγορος από την αριστερή πλευρά, θα γυρίσει επικίνδυνη στιγμή, παρέμβαση του Βαβουράκη, corner το δεύτερο για την ομάδα της Άνω Μερά, έπεφτε πάνω στην μπάλα και Σταμούλης θα περάσει μπάλα από τον, για τον Σταματίου, θα γυρίσει ο Κουτσούκος να καλύψει Σταματίου με την μπάλα μέσα στην περιοχή για να δούμε, θα δοκιμάσει το σούτ εύκολα στην αγκαλιά του Αγγελίδη από την καθαρή κορφή της επίθεσης. Βαβουράκης θα τσιμπήσει την μπάλα ή τουλάχιστον αυτό προσπάθησε για τον Περιάλη. Προσωρινή απομάκρυνση από τον Τόσκα. Ελκάντι θα δοκιμάσει το shoot out με κοιτά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Χειροκροτήματα από τον Τόσκα. Κάτι παλιά τώρα για τον Τόσκα. Δεν υπάρχει κάτι. Φωνές από τους παίκτες της Άνω Μεράς για πέναλτι. Στην φάση του Τόσκα με τον Σούρλα.
Η ομάδα του Αοσύρου. Το Πριντεζή. Δυνατά εκτελεσμένη μπάλα θα βρεθεί με την περιοχή. Το σουτ δοκάρι από τον Σταματίου. Μεγάλη φάση. Πιο κλασική για την ομάδα του Αοσύρου στο 23. Πριντεζής και Ελκάντη στην μπάλα για να δούμε. Πριντεζής από ό,τι φαίνεται θα είναι εκτελεστή σε καλό σημείο, λίγο μακριά βέβαια για απευθείας, αλλά Πριντεζής συχνά πυκνά δοκιμάζει το πόδι του. Αυτό θα κάνει η μπάλα στα δίκτυα. Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Αοσύρου κάνει το 1-0 με τον αρχηγό τον Πριντεζής, ο οποίος θυμόμαστε όλοι είχε ανοίξει το σκορ και στο ντέρμπι με τον Νέα Τασίρου από εκτέλεση φάουλ. Το ίδιο κάνει και τώρα, βέβαια πιο κοντά από την άλλη πλευρά. Σημασία έχει ότι στην τρίτη καλή στιγμή η ομάδα του Αοσύρου στο 27 κάνει το 1-0. Κέγελης εκτελεί, η μπάλα περνάει, ευκαιρία, φωνάζουν για χέρι, πέναλτι για την Άνω Μέρα και κόκκινη στον Ελκάντη. Στο 33 αλλάζουν οι ισορροπίες στο μάτς. Σε ένα φάουλ του Κέκελη, μπάλα βρέθηκε μέσα στην μικρή περιοχή. Ένα σούτ που επιχείρησαν οι παίκτες στα νούμερα. Αρχικά βρήκε κάπου σε ένα σώμα ο Ελκάντη, είχαν την εντύπωση. Πάντως χέρι φωνάξαν, το έδωσε ο κύριος Ζαράνης με 10 παίκτες συνέχεια στο μάτς πλέον για την ομάδα του Αοσύρου. Στο παιχνίδι μας είναι η κόκκινη του Ελκάντη. Για να δούμε, εκτελεί μπάλα στα δίκτυα από τον Θεοχάρη. 1-1 στο 34. Το 34 αγωνίζεται και με 10 παίκτες η ομάδα του Αοσύρου με την αποβολή του Ελκάντη στη φάση του πέναλτι. Φάουλ τώρα του Τζόρτζη πάνω στον Θεοχάρη, ή τουλάχιστον αυτό προσπάθησε να τρέξει πάνω στην μπάλα. Πριντεζής αλλάζει παιχνίδι από την άλλη. Σταματίου, εντυπωσιακή εκτέλεση από τον Σταματίου, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Αγγελίδη. Καλή στιγμή, 45 ακριβώς. Τουρέ, Διαϊέ και Θεοδωρακάκης, τώρα και Θεοχάρης. Οδηγίες από τον Αγγελίδη να μην πάθει αυτό που έπαθε λίγο νωρίτερα.
για τραγεία στο 27. Όταν να με πω εκτέλεση, τώρα πιο κοντά βέβαια, πιο καλό σημείο για απευθεία. Για να δούμε. Πρίτεζη εκτελεί αυτή τη φορά σιρτά. Η παλάτα απομακρύνεται. Ευκαιρία από το Σταμούλη. Out, τέλο πρώτου 45 λεπτού. Αθλητικό όμιλο Σύρου. Αθλητικό σύλλογο Ανομερά 1-1 με τα γκολ φάουλ του Πρίτεζη στο 27 και πέναλτι του Θεοχάρη στο 34, κόκκινη για τον Ελκάντη στο 33. Αυτή είναι η ιστορία για το πρώτο μέρος. Σε μια σαν παιχνίδι, το μπορούσα να πούμε ότι ο Γαώση είχε δύο καλές στιγμές. Το γκολ για νομερά, μόλις μία αυτή τη φάση του πέναλτι. Τίποτα παραπάνω, μικρή διακοπή και πέσαμε σε λίγο για την έξι του δεύτερου μέρου, που είναι πολύ σημαντικό με βάση το γεγονός ότι η ομάδα του Γαώση αγωνίζεται με παιχνίδι κοντά. Επιστρέψαμε εδώ πάλι, φίλες και φίλοι, στο δημοτικό γήπεδο Ερμούπολης για να παρακολουθήσουμε το δεύτερο ημίχρονο ενός σπουδαίου παιχνιδιού. Αθλητικός όμιλος Σύρου Άνω Μερά και Κελής. Ένα, για τον DIA ξανά και Κελής. Τουρέ, το σουτ, πέφτει ο Καραμαλίγκας, απεκρούει. Μεγάλη στιγμή, κόρνερ για την Άνω Μερά. Πολύ καλή τοποθέτηση. Περιάλης. Ωραία η προσποίηση του Περιάλη. Πρίντεζης, για να δούμε πως θα ξεδιπλωθεί εδώ η ομάδα του Αοσύρου. Η μπάλα θα βρεθεί μια στην περιοχή, δεν υπάρχει κάτι, θα πρέπει να το ξαναδούμε. Τζόρτζης, το γέμισμα πέσιμο από τον Σταματίου, μικρή διακοπή τώρα. Της Ανομέρας, να έχουν βέβαια θέσεις με την μπάλα. Κόρνερ εκτελεί, την μπάλα περνάει, δεν μπορεί να την σπρώξει τα δίχτυα ο Ντιαγέ. Περνάει από απευθείας από την άλλη πλευρά. Ο Χάρης για τον Σταματίου, τελευταίος θα τσιμπεί στην μπάλα, παίρνει φάουλ. Εδώ πάει λίγο να χαλάσω κλίμα με το Θεοδωρακάκι να είναι στο έδαφος. Ο Λάμα εκεί τα λέει με τον Τζόρτζι. Είναι μία θέλει το πράγμα. Είναι σημαντικό ότι είναι εμφανής μάλλον ότι το κλίμα έχει χαλάσει από τη φάση του πέναλτι για την κόκκινη. Αυτό έχει επηρεάσει. Και ο Τζόρτζης στο 81. Όχι εδώ και Κελί, για τον Πετράη. Θα τσιμπήσει ωραία για τον πολύ γρήγορο Τόσκα. Αυτός μέσα στην περιοχή γυρίζει, ευκαιρία απίστευτη χαμένη με τον DIA για μία ακόμη φορά. Τώρα ο Γκοράρη. Γκοράρη θα κόψει από την άλλη, δεν υπάρχει offside για τον Θεοχάρη. Στο δεξί ο τελευταίος, για να δούμε. Θα αποτιμήσει τον Γκοράρη μέσα στην περιοχή. Το σουτ τελευταίου στην αγκαλιά του Καραμαλίγκα. Ετοιμάζει αλλαγή η Ανομέρα σε λίγο. Άμα αυτό κόρνερ τώρα. Περιάλης εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Τερόλι. Out. Με ψηλό το παιχνίδι δεν έχει τύχη ο ομάδα του Αοσύρου. Αυτό είναι φανές. Πρίντεζης. Σταμούλη θα γεμίσει. Και βγει ο Αγγελίδης. Θα χάσει καινή αιστεία. Ευκαιρία να πέσιμο. Δεν υπάρχει. Γκολ στα δίκτυα Σταματίου. Ο Αοσύρου στο 89 λυτρώνεται με τον Ιάκωβο Σταματίου να πετυχαίνει τον γκολ σε μια φάση που αρχικά ζητήσαν πέναλτι σε πέσμα του Τσιγκάκη. Δεν υπήρχε κάτι στην επαναφορά. Έρχεται ο συνήθις υπόπτος, ο δεινός εκτελεστής, ο Ιάκωβο Σταματίου, γράφοντας το 2-1 στο 89.
Ο Άουσιρου στην ίστατη στιγμή παίρνει τη νίκη. Μόνος πρώτος, 13 πόντοι. 90 λεπτό συμπληρωμένο. Αλλαγή για την Άνω Μερά. Κέκελης έξω. Να δούμε ποιος θα μπει. Ο Πρίντεζης. Σουμωμίτης, δυνατά εκτελεσμένο. Τώρα απομακρύνει και τελικό σφύριγμα από τον κύριο Ζαράνη. Το μάτσε για την έκτη πρώτη-τελευταία αγωνιστική για τον Αλφα γύρο Αόσυρου. Αθλητικός Σύλλογος Ανομέρας 2-1 με τα γκολ φάουλ του Πρίντεζη στο 27. Ισοφάρισε ο Θεοχάρης στο 34. Με πέναλτι γκολ λύτρωση του Σταματίου στην επανάληψη. Μεγάλη νίκη για τον Αόσυρου, φτάνει στην πρώτη θέση. Μόνος πρώτος μάλλον με 13 πόντους, 10 έχει ο Πάγος. Η Άνω Μερά μένει στους 8. Ένα παιχνίδι είδαμε πέναλτι αποβολή του Ελκάδη στο 33. Δοκάρι με το Σταματίου. Σημαντικό τρίποδο για την ομάδα του κύριου Πούλου. Τίποτα παραπάνω από τον Βαγγέλα Ρχολέκα στην περιγραφή και τον Αντώνη Ξανδάκη στην κάμερα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Γεια σας.